Το σπίτι στην οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου και ο τρόπος απόκτησής του μέσα από δύο offshore εταιρείες αποτέλεσε το ένασμα για να ξεφυλιχθεί το κουβάρι του μαύρου πολιτικού χρήματος που έφτασε στον Άκη Τσοχατζόπουλο, σύμφωνα με το πόρισμα των εισαγγελέων Σίσκου και Κυβέλου. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 10, προκειμένου να ερευνηθεί με εντολή της Ελένης Ράικου εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία όμως έδειξαν ένα πολύ βαρύτερο αδίκημα. Αυτό του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος με την επένδυσή του σε ακίνητα, το οποίο συνεχίστηκε για μια δεκαετία. Οι τρεις offshore εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράζουν και αναπολούν ακίνητα είχαν ως νομίμους εκπροσώπους οι διαχειριστές συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου. Σύμφωνα με τις εισαγγελείς, πραγματικός ιδιοκτήτης τους ήταν ο πρώην υπουργός, γεγονός που ενισχύεται από το γεγονός ότι το ακίνητο της Αεροπαγίτου φθάνει στη σύζυγό του από την offshore Nobilis, ενώ το ακίνητο στη Δινοκράτους από την offshore Bluebell στην κόρη του. Αρχικός αγοραστής του ακινήτου της Αεροπαγίτου το 1999 ήταν η Τορκάσο, ιδιοκτήτης της οποίας ήταν ο πρώτος εξάδελφος του πρώην υπουργού, η οποία στη συνέχεια το πουλάει στην Nobilis το 2001. Εκπρόσωπος της Nobilis το 2004 ήταν η λογίστρια του Άκη Τσοχατζόπουλου και συγκατηγορούμενη του Εφροσύνη Λαμπροπούλου. Το πολυτελές ακίνητο άρχισε να επισκευάζεται το 2006 και για τα δύο επόμενα χρόνια. Το ποσό που δαπανήθηκε για την επισκευή του άγγιξε τις 710.000 ευρώ. Αυτό το σπίτι νίκησε στις αρχές του 2007 ο πρώην υπουργός μαζί με τη σύζυγό του. Ωστόσο, επειδή ήταν εκείνος ο πραγματικός ιδιοκτήτης, για τις εργασίες του σπιτιού ζητήθηκαν από την Όμπιλης αποδείξεις μόνο για τις 150.000 ευρώ των επισκευών, ενώ για τα υπόλοιπα 560.000 ευρώ δεν εκδόθηκαν παραστατικά. Σύμφωνα με το πόρισμα, το γεγονός ότι εκδίδονται παραστατικά για μικρότερα ποσά αποδεικνύει ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος ενεργούσε ως πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου και όχι για λογαριασμό άλλου ιδιοκτήτη και εκμισθωτή, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα διαφερόταν να συνεργήσει στη φοροκλοπή των εργολάβων και των προμηθευτών, προκειμένου να έχει ο ίδιος το ανάλογο κέρδος, αλλά αντίθετα θα μεριμνούσε ώστε να γίνουν όλες οι συναλλαγές απολύτως νόμιμα και τυπικά, με τρόπο που θα διασφάλιζε τα δικά του συμφέροντα ως μισθωτή και υποψήφιο αγοραστή. Μία ακόμη offshore, η Bluebell, ιδρύεται το 1998 με πραγματικό ιδιοκτήτη τον Νίκο Ζήγρα και νόμιμη εκπρόσωπό της την λογίστρια του πρώην Υπουργού Εφροσύνη Λαμπροπούλου. Το ίδιο έτος αγοράζει από ιδιώτη το ακίνητο στο Κολωνάκι 402 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο το 1999 νοικιάζει η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το 2005 το ακίνητο αγοράζεται από την Arcon Construction, χωρίς ωστόσο το τίμημα να περνά μέσα από τραπεζικό λογαριασμό, αλλά να δίνεται χέρι με χέρι από τον αγοραστή στον πολιτή. Το Μάιο του 2006 περνά στην ιδιοκτησία της κόρης του Άκη Τσοχατζόπουλου. Εκτός όμως από τις επενδυτικές offshore, υπήρχε και μια τρίτη, η οποία λειτουργήσε ως όχημα για να φτάνουν μετρητά στον εξάδελφο του πρώην υπουργού και από αυτόν στον ίδιο τον πρώην υπουργό. Πρόκειται για την εταιρεία Morelia, η οποία ασχολείται με χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ιδιοκτήτες της είχαν επαγγελματική σχέση με τον Νίκο Ζήγρα. Ο συγκατηγορούμενος λοιπόν του Άκη Τσοχατζόπουλου, λόγω της φιλικής σχέσης που είχε με τους ιδιοκτήτες της Morelia, κατέθετε χρήματα σε λογαριασμούς της εταιρείας στο εξωτερικό, τα οποία του επέστρεφαν κρατώντας την προμήθειά τους. Στους λογαριασμούς της Morelia μπήκαν και τα δύο εμβάσματα από την μίζα των υποβρυχίων, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, και συγκεκριμένα 890.000 ελβετικά φράγκα και 2.070.000 ελβετικά φράγκα, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες της Morelia, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου, κατά εντολή του εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, κατατέθηκαν σε λογαριασμούς της Morelia από το 1999 έως το 2006 συνολικά 17 εκατομμύρια ευρώ.